Μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα σχολεία της χώρας η αποστολή των διαδραστικών πινάκων, που θεωρούνται η αρχή μιας νέας φιλοσοφίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς θα εντάσσουν δυναμικά την τεχνολογία. Αυτό τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο Ηρακλείου, βλέποντας από κοντά την εφαρμογή του πίνακα στο μάθημα. Νομίζω ότι πολύ σύντομα, παρότι πάντα πρωταγωνιστής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι και οφείλει να είναι ο καθηγητής, ο δάσκαλος. Αντιλαμβανόμαστε όμως το ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία για να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και να βοηθήσει τον καθηγητή και τον δάσκαλο στη δουλειά τους. Και το είδαμε ήδη αυτό να γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος τώρα και στα δύο σχολεία. Οπότε είμαστε σίγουρα χαρούμενοι γι' αυτό. Θα δούμε και πολύ μεγάλες αλλαγές σε αυτό το πλαίσιο μέσα στους επόμενους μήνες. Ο κύριος Πιερακάκης χθες παραβρέθηκε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας για τη νέα εποχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρά πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι θα έχουμε εξής την ευκαιρία στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράψαμε ανάμεσα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο ΙΤΕ να αντλήσουμε από την πολύ σημαντική τεχνογνωσία του ΙΤΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις μεθόδους εκπαίδευσης και στα εκπαιδευτικά εργαλεία και ευρύτερα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Από τη μεριά του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε καινοτομία παντού. Και αυτό πραγματικά γίνεται αυτή τη στιγμή και εδώ. Καινοτομία λοιπόν στις μεθόδους διδασκαλίας, στις μεθόδους βελτίωσης των δεξιοτήτων. Τόσο ο Υπουργός Παιδείας, όσο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Ενετάκης, αλλά και ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του ΙΤΕ, επισήμαναν ότι η τεχνογνωσία των δύο ιδρυμάτων και η συνεργασία μεταξύ τους θα αρχίσει να αποδίδει σύντομα στην εκπαίδευση, μετεξελίσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές. Θέλουμε όμως με την τεχνογνωσία και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται εδώ στο ΙΤΕ να συνεισφέρουμε και στην αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από καινοτόμες εφαρμογές, καινοτόμα συστήματα, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο έδαφος για συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Να περιμένουμε ανανέωση χάρη στη συνεργασία που θα έχουμε με το ΙΤΕ, οι οποίοι έχουν επιτελέσει ένα εξαιρετικό έργο όλα αυτά τα χρόνια. Θα ενωθεί η τεχνογνωσία του ΙΕΠ με τεχνογνωσία του ΙΤΕ για να βγάζουμε καλά αποτελέσματα. Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Κοινοτομίας, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, όπως ο Γενικός Γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οδυσσέας Ζώρας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου.